συμμετέχει στην έκθεση Eco Life 2011 και παρουσιάζει το Venus Project. Το Venus Project είναι μια ρεαλιστική πρόταση κοινωνικού επανασχεδιασμού, καθώς διαπιστώνουμε ότι ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης κοινωνίας στην οποία ζούμε είναι επικίνδυνος, είναι καταστροφικός, είναι αδιέξοδος και δεν προσφέρει λύσεις στα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Το Venus Project είναι μια πρόταση η οποία δεν έχει υποθεί ποτέ στον κόσμο και συνίσταται σε κάποια δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι η ανθρώπινη φυλή είναι μια οικογένεια, ότι όλοι οι διαχωρισμοί που σήμερα φαίνονται στην κοινωνία ότι υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους είναι τεχνητοί, είτε αυτοί είναι πολιτικοί διαχωρισμοί, είτε είναι θρησκευτικοί διαχωρισμοί, είτε είναι οικονομικοί, φυλετικοί, οτιδήποτε διαχωρισμοί. Το δεύτερο σημαντικό δεδομένο είναι ότι υπάρχουν οι πόροι και υπάρχει η τεχνολογία να υποστηρίξει το σχέδιο αυτό που εμείς προτείνουμε. Είναι κάτι λοιπόν, δεν είναι μια καινούργια ιδεολογία, δεν είναι μια καινούργια φιλοσοφία, δεν είναι τίποτα τέτοιο, είναι απλώς ένας σχεδιασμός, κοινωνικός σχεδιασμός, ο οποίος λύνει ουσιαστικά τα προβλήματα, τα κοινωνικά που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει σήμερα. Ο Ζακ Φρέσκο είναι εφευρέτης, φουτουριστής, κοινωνικός σχεδιαστής. Είναι αυτό που λέμε ένας πολυεπιστήμονας, ο οποίος αφιέρωσε 60 χρόνια της ζωής του για να σχεδιάσει, να επανασχεδιάσει ένα κοινωνικό σύστημα. Ο Φρέσκο είναι ένας από τους τελευταίους εν ζωή της γενιάς του μεγάλους οραματιστές. Το Venus Project είναι αυτό το έργο ζωής του Ζακ Φρέσκο και προτείνει πρακτικές λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων και όχι ουτοπικές, ούτε δεν είναι κάποια φαντασίωση, έτσι. Αν χρησιμοποιήσουμε με σωστό τρόπο την τεχνολογία, μπορεί ο άνθρωπος να απελευθερωθεί από αυτό που ζει σήμερα, που είναι ένα παροχημένο σύστημα και αξιών, αλλά και δεν δουλεύει πια. Θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να κάνουμε το επόμενο βήμα, πέρα από το να κατανοούμε όλα αυτά τα θέματα και να ζητάμε τις λύσεις τους, πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα για να μπούμε μέσα στην κοινωνία, να δείξουμε στους ανθρώπους ότι από τα στενά περιθώρια που τους δίνει το σημερινό σύστημα, ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις, δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται και αυτά που παρουσιάζει το σύστημα σαν λύσεις. Και η λύση για μας είναι το συγκεκριμένο σχέδιο που υποστηρίζουμε. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ήταν σωστό να δημιουργήσουμε μια νομική υπόσταση σε αυτά τα πράγματα που λέμε και να δημιουργήσουμε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση στην οποία καλούμε όλους τους ανθρώπους που μπορούν να κατανοήσουν αυτό που λέμε να τις τελεχώσουν για να μπορέσει αυτό το πράγμα σιγά να αρχίσει να αναπτύσσεται και να αρχίσει να αποκτά και πρακτική λειτουργικότητα.